Τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση κάναμε με τον Πέτρο Κόκαλη εδώ στο στούντιο του ITV, με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κόκαλης απάντησε σε όλα για τους στόχους του, για τους στόχους της υποψηφιότητάς του, για τη διαπλοκή που τον κατηγορούν, αλλά και τον Μαρινάκη, τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τι είπαμε. Κύριε Κόκαλη, καλώς ήρθατε στα Γιάννα, καλώς ήρθατε στο ITV. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής σε αυτή τη φάση. Πώς πήρατε την απόφαση, θέλω να ακούσω. Ήταν δύσκολη απόφαση μετά από την πρόταση του Τσίπρα, φαντάζομαι. Εύκολη απόφαση. Πώς έγινε? Σίγουρα δεν είναι μια εύκολη απόφαση να εκτεθείς στα κοινά, στην κεντρική πολιτική σκηνή και να ζητάς την ψήφο των συμπολιτών σου και την ευθύνη να τους εκπροσωπήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά νομίζω ότι το διακύβευμα της πολιτικής αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και εγώ έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με την πολιτική και με την οικογένειά μου και πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό σε διαχείριση ενός μεγάλου κοινού και βέβαια και στην τοπική αυτοδιοίκηση σαν αντιδήμαρχος στον Πειραιά, όπου χειρίστηκα θέματα που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και όταν έγινε αυτή η πρόταση, επειδή αυτό που εκπροσωπώ εγώ μαζί με τους συντρόφους μου στον κόσμο, στην πολιτική κίνηση κόσμος, είναι συγγενές και ανήκει στην προοδευτική συμμαχία την οποία αποφάσισε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η πρόταση, το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη ευθύνη και είμαι πολύ περήφανος εγώ προσωπικά που συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα και ελπίζω να το κάνω καλά. Πώς είναι τώρα αυτές οι ευρωεκλογές? Συνήθως εμείς λέμε ότι όλες οι εκλογές είναι κρίσιμες, εμείς οι δημοσιογράφοι υπερβάλλουμε. Αυτές όμως οι εκλογές είναι πράγματι κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης. Πώς το βλέπετε εσείς? Εγώ βλέπω ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι κατά κάποιο τρόπο συντακτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ότι η κοινή μας Ευρωπαϊκή Δημοκρατία θα αλλάξει στα επόμενα χρόνια και θα αλλάξει είτε προς τη μία μεριά είτε προς την άλλη μεριά. Η μία μεριά είναι η μεριά που εκπροσωπεί ο κύριος Βέμπερ και στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η μεριά που έχει εφαρμόσει αυτή την πρωτοκαθεδρία της οικονομίας πάνω στην κοινωνία και πάνω στην πολιτική, της λιτότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της κοινωνικής αναλγησίας, εν πάση περιπτώσει. Η οποία έχουμε δει ότι όχι μόνο δεν φέρνει την ανάπτυξη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καλά στην Ελλάδα το συζητάμε, αλλά δημιουργεί και ένα χώρο για να αναδυθεί ένας καινούριος φασισμός, μια καινούρια ακροδεξιά. Δυστυχώς. Μια ακροδεξιά η οποία είναι σκοταδιστική, δεν πιστεύει στην επιστήμη, είναι ανορθολογική και στρέφει την οργή του κόσμου προς τον αδύναμο. Εγώ ανήκω στην άλλη μεριά, σε αυτήν που δημιουργείται σήμερα στην Ελλάδα με την Προοδευτική Συμμαχία και νομίζω ότι θα δημιουργηθεί και στο Ευρωκοινοβούλιο έναν πόλο της ευρύτερης προοδευτικής, όπως παλιά, ας πούμε, το Λαϊκό Μέτωπο, που προτάσει την κοινωνία απέναντι στην οικονομία. Και βεβαίως και που θα λάβει και την Ευρωβουλή εκείνη, η οποία θα αντιμετωπίσει τον ευρωσκεπτικισμό, θα δημιουργήσει μεγαλύτερες συνθήκες δημοκρατίας και καλύτερες σχέσεις του Ευρωπαίου πολίτη με την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και θα αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Εδώ πάμε τώρα, γιατί τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη το επόμενο διάστημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά και η ακραία φτώχεια, οι ακραίες ανισότητες. Να ξεκινήσουμε με την κλιματική αλλαγή. Πού βρισκόμαστε, κύριε Κόκαλη? Καταρχήν δεν βρισκόμαστε σε σημείο κλιματικής αλλαγής. Βρισκόμαστε σε σημείο κλιματικής κρίσης. Κλιματική αλλαγή συμβαίνει, όπως έχει συμβεί πολλές φορές σε εκατομμύρια χρόνια που υπάρχει η Γη. Υπάρχει μια περιοδικότητα. Μια περιοδικότητα, υπάρχουν εποχές παγετώνων, αλλάζει το κλίμα. Και αυτό είναι μια κλιματική αλλαγή. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια εγκληματική αλλαγή. Είναι μια κλιματική κρίση, η οποία έχει προκληθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την υπερκατανάλωση των υδρογόνων ανθράκων. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να αυξάνεται ραγδαία η μέση θερμοκρασία του πλανήτη και να κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε σημεία στα οποία να μην είναι δυνατή
η ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι αντιστρέψιμο αυτό με τους ρυθμούς που γίνεται η ανθρωπότητα και με τα μοντέλα που αναπτύσσεται η ανθρωπότητα. Είναι αντιστρέψιμο. Κοιτάξτε, είναι αντιστρέψιμο οπωσδήποτε, διότι σήμερα είμαστε σε μια εποχή τρομακτικά υψηλής τεχνολογίας, τρομακτικά υψηλής νοημοσύνης και δυνατότητας να κάνουμε πραγματικά σχεδόν τα πάντα. Αυτό που κάνουμε δεν είναι να σώσουμε τον πλανήτη. Εμείς σαν κόσμος ακολουθούμε το παγκόσμιο σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους 17 παγκόσμιους στόχους των ΗΕ που έχουν ψηφιστεί στη Νέα Υόρκη από 195 αρχηγούς κρατών. Και με ορίζοντα το 2030 θέλουν να φτάσουμε σε έναν πλανήτη ο οποίος έχει αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, έχει αντιμετωπίσει τις ακραίες ανισότητες και έχει εξαλείψει τη φτώχεια. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε σε 12 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι τα πολιτικά εγγόνια του Μουσολίνη και του Χίτλερ, ο Χίτλερ εξελέγει δημοκρατικά του 1933 και χάλασε τον κόσμο μέχρι το 1945. Αν λοιπόν σε 12 χρόνια μπόρεσε ο Χίτλερ να κάνει όλα αυτά τα πράγματα και να, όχι μόνο να κάνει αυτά τα πράγματα, να δημιουργήσει τα τάγκ, τη Βέρμαχτ, τη Λουφτουάφε, να φτάσουν μέχρι εδώ και να κάνει τους Σοβιετικούς να συμμαχήσουν με τους Αμερικάνους και να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις. Κοσμοϊστορικές αλλαγές. Κοσμοϊστορικές και στην επιστήμη και στο innovation που λέμε σήμερα. Δημιουργήθηκε η ατομική ενέργεια, δημιουργήθηκε η τηλεόραση, το πλαστικό, δημιουργήθηκαν πράγματα τα οποία στηρίξαν την ευημερία μετά και πέρα. Άρα σε 12 Όμως, χρόνια λέτε σε ότι 12 μπορεί χρόνια, να γίνουν πολλά πράγματα. Είναι πολύς χρόνος. Λέω ότι μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα εάν όλοι συντρωθούμε πάνω σε μια κοινή βάση, αν αντιληφθούμε όλο το πρόβλημα και πάνω στη βάση των παγκοσμίων στόχων καλλιεργήσουμε έναν κόσμο, δημιουργήσουμε έναν κόσμο για το 2030 που θα τους χωράει όλους. Και αυτό είναι και το πολιτικό αίτημα, το να τους χωράει όλους. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα ακροδεξιά κόμματα τα οποία ανεβαίνουν στις ευρωεκλογές, τα 21 αυτά κόμματα, τα 12 είναι αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Βλέπουμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να θεωρεί την κλιματική κρίση απάτη. Αυτό είναι μια άρνηση της επιστημονικής αλήθειας. Και η άρνηση της επιστημονικής αλήθειας είναι σκοταδισμός. Να θυμίσω ότι στα 12 αυτά χρόνια που περιγράψαμε πριν για τον Χίτλερ, χρειάζεται να πεθάνουν 50 εκατομμύρια άνθρωποι. Και 6 εκατομμύρια άνθρωποι να εξολοθρευτούν ως η υπέτη, δηλαδή αυτή η κατασκευή των φαντασμάτων, η κατασκευή του εχθρού, το πρόβλημα που έχουν στην Ουγγαρία με 2.000 πρόσφυγες, το πρόβλημά τους είναι οι πρόσφυγες. Εγώ, κύριε Ντοκά, είχα στο λιμάνι του Πειραιά επί 3 μήνες 2.000 πρόσφυγες στην Ε1 και τους τάιζα εγώ δηλαδή. Τώρα και όχι ολόκληρη Ουγγαρία πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι μια γνωστή δοξασία η οποία οδηγεί σε μαύρη τραπό. Μπορούμε σήμερα πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Και πρέπει να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε, στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη, η επιστήμη μας λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα ανέβει 4,5 βαθμούς. Αυτό είναι ένας κόσμος που δεν είναι ανθρώπινος, είναι ένας κόσμος που δεν μπορούν να ζήσουν τα εγγόνια μας και τα παιδιά μας, τουλάχιστον σε καμία περίπτωση σε συνθήκες ειρήνης. Να εστιάσουμε λίγο και στην ακραία ανισότητα, στις ακραίες ανισότητες, στην ακραία φτώχεια. Θέλω να εστιάσουμε και γιατί θέλω να δω και την οπτική ενός ανθρώπου εύπορου, όπως είσαι εσείς, ενός ανθρώπου πλούσιου. Πώς βλέπετε τις ακραίες ανισότητες στον πλανήτη σε αυτή τη φάση? Κοιτάξτε, το ότι είμαι πλουσίος δεν σημαίνει ότι είμαι άδικος και ανάλγητος. Νομίζω ότι η απορρίθμιση των αγορών από τη δεκαετία του 80 και μετά, που σιγά σιγά κατέριψαν το κράτος πρόνοιας που είχε οικοδομηθεί μετά από αυτούς τους δύο παγκοσμίους πολέμους και την κοινωνική και ταξική ειρήνη που υπήρχε στην Ευρώπη και δημιουργούσε μια ευημερία και δημιουργούσε μια ειρήνη, είναι κάτω από πόλεμο, από μια νεοφιλελεύθερη οικονομική ιδεολογία η οποία χρησιμοποιεί το δόγμα του σοκ και η οποία προτάσει την οικονομία και το κέρδος απέναντι στην κοινωνική συνοχή. Αυτή ήταν μια συνταγή η οποία έχουμε δει ότι δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε και πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος το οποίο θα φροντίζει για τους πολλούς. Είναι, νομίζω, στην δημοκρατία, γιατί εγώ πιστεύω στη δημοκρατία και επομένως σε μια δημοκρατία η κατάσταση όπου έχουμε οδηγηθεί το 1% του πληθυσμού να κατέχει παραπάνω πλούτο από το υπόλοιπο, από τους μισούς ανθρώπους δηλαδή, είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να διατηρηθεί οικονομικά, πολιτικά ή κοινωνικά.
Επομένως, αυτό πρέπει να ανατραπεί και είναι η ίδια λογική, η ίδια προσέγγιση η οποία λαιλατεί τους φυσικούς πόρους που λαιλατεί και τους ανθρώπινους πόρους. Mm-hmm. Είναι δηλαδή η ίδια εικόνα της παλιότερα απιοκρατίας, αν θέλετε. 1% ήταν οι Βρετανοί που ζούσαν στην Ινδία όταν είχαν την απικία τους. Και τι κάνανε, διαλύανε τα τοπικά ηθικά έθιμα, διαλύανε την τοπική γλώσσα, διαλύανε την κοινωνική συνοχή και παίρνανε τους φυσικούς πόρους. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στους φυσικούς πόρους. Οι υδρογονάνθρακες δεν είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Και με αφορμή εδώ τις εξορίξεις που γίνονται εδώ, τις έρευνες για εξορίξεις υδρογονάνθρακων στην Ήπειρο και υπάρχουν αντιδράσεις, θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Η άποψή μου είναι σαφής και είναι και ξεκάθαρη. Το μέλλον δεν είναι στους υδρογονάνθρακες. Η ανάπτυξη μέσα από το πετρέλαιο είναι μια οικονομικά σύμφορη διαδικασία, η οποία προϊόντος του χρόνου και όσο μπορώ εγώ και περνάω το χέρι μου και όσο εγώ σαν μέρος μιας παγκόσμιας τάσης να τεθεί το ζήτημα της κλιματικής κρίσης στην κεντρική πολιτική σκηνή που βλέπουμε συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, πρέπει να στραφούμε άμεσα, γρήγορα, στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, σε όλες τις μορφές, τον λιγνίτη και το πετρέλαιο ειδικότερα. Ίσως το φυσικό αέριο μπορεί να λειτουργήσει για κάποια περίοδο στην διάρκεια αυτής της μετάβασης, ούτως ώστε να είναι με τακτικό τρόπο και δίκαια και δημοκρατικότερη. Και νομίζω ότι θα σκεφτόμαστε σε πολλά χρόνια, θα σκεφτόμαστε την εποχή του άνθρακα ως ένα περίεργο κατάλοιπα. Λέμε, μα είναι δυνατόν να καίγαμε πετρέλαια, να δηλητηριάζαμε τους ανθρώπους, να καταστρέφαμε τον πλανήτη, ενώ μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά τόσο καλά. Επομένως, είμαι κατά των εξορίξεων. Ελπίζω καταρχήν να μην βρούνε και ελπίζω αν βρούνε να μην χρειαστεί να τους βγάλουμε. Και ξέρετε και κάτι. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται γρήγορα οι εξορίξεις. Πρέπει μέχρι να τους βρούνε, να κάνουν, να πάρουν, να δείξουν. Πιστεύω ότι μέχρι τότε δεν θα υπάρχει κανείς να τους αγοράσει. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα αυτά που σας κατηγορούν από τους αντιπάλους σας. Οι αντίπαλοι σας κατηγορούν και το ΣΥΡΙΖΑ ότι επέλεξε εσάς για υποψήφιο ευρωβουλευτή και μιλούν για διαπλοκή. Πώς το ακούτε αυτό, τι απαντάτε δημόσια? Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι σε μια πολιτική συζήτηση πρέπει κανείς να λέει ποιος είναι, τι έχει κάνει και τι θέλει να κάνει. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο πρόγραμμα για τις ευρωεκλογές πέραν αυτού του κυρίου Βέμπερ, το οποίο μάλλον το δέχονται όπως είναι και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι πολύ σκληρό για τους εργαζόμενους, αρνούνται τον κατώτατο ευρωπαϊκό μισθό, αρνούνται την ευρωπαϊκή κοινή ασφάλιση και αρνούνται κάθε ας πούμε δράση που θα μπορούσε να φέρει περισσότερη δημοκρατία και ισότητα στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά εμένα, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι αστείο το επιχείρημα να λέμε ότι είχε ανάγκη εμένα ο πατέρας μου για να κάνει δουλειές. 50 χρόνια εργάζεται και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και είναι πολύ περήφανος για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, η οποία έχει πάρα πολλές φορές βρεθεί, πάνω από 50 φορές σε δικαστήρια και δεν υπάρχει κάτι της διαπλοκής. Πόσο πολλό δε μάλλον όταν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κάνει αυτή την κατηγορία, έχει στο δικό του ψηφοδέλτιο σε περίοπτη θέση την κυρία Φερονίκη Τζαβέλα, η οποία ήταν αντιπρόεδρος της Intracom επί πολλά χρόνια και κεντρικός τέλεχος σε αυτήν την διαδικασία που ο ίδιος θεωρεί διαπλοκή. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μια πολύ καλή άποψη του τι ακριβώς είναι η διαπλοκή και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός με τα λόγια του. Πάντως, και με τις πράξεις του. Δεν κατηγορούν τον εγγονό, κατηγορούν το γιο, γιατί ο εγγονός είναι κάτι άλλο. Ο παππούς σας, ο Πέτρος Κόκαλης, ήταν ένας γιατρός του λαού, ένας υπουργός του βουνού, ένας άνθρωπος που προσέφερε για την ιατρική και με τους αγώνες του προσέφερε. Ήτανε... Να πούμε δύο λόγια για τον Πέτρο Κόκαλη. Να πούμε, χθες εξεδόθηκε η δεύτερη βιογραφία του, η οποία έχει μέσα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα και καινούρια στοιχεία μέσα από πολλά αρχεία, στα οποία και εγώ συνέφερα τα τελευταία 15 χρόνια για να μάθουμε καλύτερα την ιστορία τον του. Είχατε γνωρίσει? Εγώ δεν τον είχα γνωρίσει, αλλά έχω μεγαλώσει με τη συντρόφισά του την Νίκη. Mm-hmm.
Οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι και πέρασα πάρα πολύ χρόνο με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου μου μίλαγε πάρα πολύ για τον παππού μου και βεβαίως ερχόταν στο σπίτι και οι άλλες τις συντρόφισσες που μόλις τότε είχαν γυρίσει από τον Ανατολικό Μπλόκο όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αναγνώρισε την Εθνική Αντίσταση και συζητήσαν πάρα πολύ έντονες για το βουνό, για αυτά κτλ. Και ο πατέρας μου, άλλωστε, μην ξεχνάτε, ήταν πολιτικός πρόσφυγας μέχρι την ηλικία των 27 ετών. Και όσον αφορά στο βιβλίο τώρα, πώς ήρθε να λέτε. Το βιβλίο λοιπόν έχει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία από πάρα πολλά αρχεία που κυρίως έχουν να κάνουν και με την φωτίζουν πάρα πολλά κομμάτια και της επιστημονικής του πορείας η οποία έφτασε στην συμβολή του, να αποδεχθεί η συμβολή του στην επιστημονική αλυσίδα που φτάνει στη μεταμόσχευση της καρδιάς του Κριστιαν Μπαρνάρντ αλλά και άλλα πράγματα που δεν ξέραμε και εμείς ήδη για την οικογένειά μας, ας πούμε για Άμπρο Πάπο που ήταν στο χάνι της Γραβιάς και διάφορα πράγματα που μαθαίνουμε και εμείς, γιατί όπως είπα και χθες στην εκδήλωση, η προσφυγιά μετά τον πόλεμο και στη δικιά μας οικογένεια όπως και σε πολλές άλλες διέριξε τη συνέχεια της οικογένειας και είχαμε χαθεί με όλο αυτό το παρελθόν. Ο παππούς ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ικανότητα στην ιατρική και σαν δάσκαλος και σαν χειρουργός και ένας πολύ πλούσιος αστός, γιατρός, με πελάτες στο βασιλιά και τους πρωθυπουργούς και αυτά, ο οποίος ήρθε εδώ στα Αλβανικά βουνά, έφυγε από τα Ιωάννινα λίγες μέρες προτού βομβαρδιστεί το νοσοκομείο. Ήταν αρχίατρος, έχει γράψει πολλά πράγματα για τα κρυοπαγήματα στον πόλεμο του 40. Ήταν εθελοντής αρχίατρος. Εν συνεχεία ανέβηκε στο... έζησε καταρχήν τον λοιμό της Αθήνας, ο οποίος δεν είναι άσχετος με τον φασισμό που συζητάμε σήμερα. Έτσι. Και ανέβηκε το 1944 στην Βρετανία, στην Ελεύθερη Ελλάδα και ήταν υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση του Βουνού, στην ΠΕΑ, με σημαντικό έργο εκεί. Και κατόπιν εκεί ασπάστηκε τον μαρξισμό ως μια επιστημονική θεώρηση της κοινωνίας. Γεννήθηκε η θεία μου, συγχωρεμένη, με το όνομα Αυγή. Αυγή λένε τη μάνα μου. Μάλιστα πολύ. Και εν συνεχεία, δεκεμβριανά, εμφύλιος, εξορία, Επιτροπή Βοήθειας Παιδών και θάνατος στην υπερορία. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος με ιατρική προσφορά, με κοινωνικούς αγώνες. Πράγματι. Πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα. Πάμε να δούμε αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει, κύριε Κόκαλη, με τον Μαρινάκη. Έχει πει αυτά που έχει πει ο Μαρινάκης. Εσείς πρόσφατα, εδώ και δύο μέρες, έχετε πει ότι είναι μη συμβατό το να είναι κανείς υποψήφιος για ένα αιρετό αξίωμα, όπως είναι το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, και να έχει offshore. Ναι. Όπως έχει ο Μαρινάκης. Δεν παρακολουθώ τον κύριο Μαρινάκη σε αυτό το παραλήρημα μίσους και κατασκευής φαντασμάτων. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το σκεπτικό ότι ο πατέρας μου ή εγώ είμαστε εχθροί του Ολυμπιακού. Δεν είναι, νομίζω, ξένο με αυτή την νοοτροπία που περιέγραψα πριν, που έχει κάθε φασίστας να δημιουργεί εχθρούς και με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογεί τη δική του αδυναμία. Αυτό που λέω εγώ. Είναι φασίστας ο Μαρινάκης ή χρησιμοποιεί φασιστικές μεθόδους απέναντί σας, αυτό λέτε? Νομίζω ότι το βλέπει ο καθένας. Μπορεί να δει τις εκδηλώσεις που γίνονται αυτόν τον καιρό στις δημοτικές εκλογές του Πειραιά. Ποιοι πάνε, ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι. Δεν είμαστε και άγνωστοι σε αυτό το χώρο, γνωριζόμαστε. Όπως είπε και ο ίδιος, στις προηγούμενες εκλογές είχε στηρίξει την κυρία Δούρου. Εγώ είμαι στο χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, τέλος πάντων, της ευρύτητας, στον προεδρευτικό χώρο και θεώρησα ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε γιατί πράγματι το κάναμε στο Δήμο του Πειραιά διότι δεν ασχολιόταν ο κ. Μαρινάκης με το Δήμο του Πειραιά. Ο Γιάννης Ομόγαλης είναι ένας δημοκρατικός άνθρωπος. Έχει μπλέξει βεβαίως τώρα εκεί που έχει μπλέξει και φαντάζομαι ότι περνάει πάρα πολύ δύσκολα ο Γιάννης. Αυτό που έκανα εγώ είναι να τονίσω την ελληνική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει σε κάποιον ο οποίος έχει εξωχώριες εταιρείες, offshore εταιρείες, να υπηρετεί σε αιρετά αξιώματα, περιλαμβανομένου του Δημοτικού Συμβούλου. Τώρα λοιπόν που ο κ. Μαρινάκης κάνει έναν μεγάλο αγώνα στον Πειραιά, έναν θα έλεγα σαρωτικό, ισοπεδωτικό αγώνα στην πόλη του Πειραιά,
να βγει δημοτικός σύμβουλος, όπως είχε βγει την προηγούμενη θητεία και αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμα αυτό. Και τώρα, αν βγει, θα πρέπει να παραιτηθεί από το δημοτικό σύμβουλο. Θεωρώ λοιπόν ότι η χρησιμοποίηση των δημοκρατικών θεσμών για την αυτοδικαίωση ενός υπερτροφικού εγώ είναι πλήγμα στη δημοκρατία. Δεν κάνουμε καλό στην δημοκρατία. Ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη και μίλησα πριν για την κοινή μας ευρωπαϊκή δημοκρατία, η οποία κινδυνεύει τώρα να πάψει να είναι κοινή και να πάψει να είναι και δημοκρατία. Δεν ξεχνάμε ότι εξελέγει ο κύριος Όρμπαν που ανακάλυψε την ελεύθερη δημοκρατία, εξελέγει ο κύριος Κούρτς που τώρα επιτίθεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και επιτίθεται στα εργασιακά δικαιώματα. Και νομίζω ότι αυτού του είδους η μεταδημοκρατία που προωθεί ο κύριος Μαρινάκης στο Δήμο του Πειραιά είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία. Είναι πολιτικό πρόβλημα το να χρησιμοποιείς την ψήφο του λαού και να την πετάς στο καλάθι. Θεωρώ ότι είναι προσβολή για τη δημοκρατία αυτό το πράγμα και νομίζω ότι πρέπει να το απαντήσει. Πρέπει να το απαντήσει. Δύο λόγια να πούμε για τον Ολυμπιακό. Να πούμε για τον Ολυμπιακό, βέβαια. Ήρθατε πρόεδρος του Ολυμπιακού, επιτυχίες. Τώρα, ποια είναι η σχέση σας με τον Ολυμπιακό, τι σκέφτεται, τα συναισθήματα για τον Ολυμπιακό? Τα συναισθήματα για τον Ολυμπιακό, κοιτάξτε, ο κυβερνήτης πέφτουν ελαθρελωσμένοι. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό στη δικιά μου ζωή. Έχω εργαστεί για τον Ολυμπιακό 20 χρόνια. Έχω δημιουργήσει το ιστορικό του αρχείο, έχω δημιουργήσει το Μουσείο του Ολυμπιακού, έχω δημιουργήσει σχολές του Ολυμπιακού, έχω κάνει την πρωτοπορία της μαζικής εγγραφής μελών του Ολυμπιακού και βεβαίως έχω βοηθήσει στον εξυγχρονισμό του Ολυμπιακού, στο να γίνει ένας σύγχρονος αθλητικός οργανισμός με το Στάδιο Καραϊσκάκη, με το Ρέντι, με τα γραφεία, με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν πολύ κοντά στην καρδιά μου, αλλά για μένα ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη μου αγάπη, όπως είναι για όλους τους Ολυμπιακούς, και θέλω να είναι ο Ολυμπιακός ένας χώρος ο οποίος να ενώνει. Ένας χώρος όπου μπορούν οι άνθρωποι από διαφορετικούς δρόμους της ζωής να συνευρίσκονται και να αναψυχώνται. Ένας χώρος ο οποίος θα προωθεί τον αλληλοσεβασμό και την ευγενή άμυλα και όχι αυτό που είναι τα τελευταία χρόνια όπου έχει εμπλακεί στην ψυχοσύνθεση του Προέδρου και χρησιμοποιείται από τον ίδιο ως ασπίδα ή ως εργαλείο για δικές τους σχέσεις με μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με πλοία ή με οτιδήποτε είδους πλοία κτλ. Αυτό εμένα με στεναχωρεί ως Ολυμπιακό, αλλά από εκεί και πέρα... Μάλιστα. Πείτε μου και πώς βλέπετε τον Μπας Γιάννενα από τον Πειραιά. Πώς φαίνεται ο Μπας Γιάννενα από τον Πειραιά, εδώ η ομάδα της Ηπείρου. Πώς τον βλέπετε? Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καλή... Έπεσε φέτος. Αυτό το ξέρω το καλά και λυπάμαι πολύ. Ξέρω όμως ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι μια ομάδα που την αγαπάει ο κόσμος του. Έτσι. Ξέρω ότι η Γιάννενα είναι μια μεγάλη πόλη με παράδοση στο ποδόσφαιρο και είμαι βέβαιος ότι εάν καταφέρει να κρατάει κοντά και ενεργούς και συμμετέχοντες τους φιλάθλους του, πολύ γρήγορα θα ξαναείνε εκεί που πρέπει να είναι. Εγώ βέβαια έρχομαι από μια ομάδα η οποία είναι συνηθισμένη να είναι πάντα στο πρωτάθλημα, αλλά ποτέ δεν είμαι ο άνθρωπος που πιστεύω ότι πάντα είναι το αποτέλεσμα που μετράει. Σημασία έχει οι φίλαθλοι να περνάνε καλά στο γήπεδο. Μάλιστα. Οι ομάδες είναι στην εξέδρα. Το έχω πει πολλές φορές. Ακούσαμε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Πέτρου Κόκαλη, υποψήφιου ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για όλα, για διαπλοκή που τον κατηγορούν, για Μαρινάκη, για Ολυμπιακό, για τους στόχους του στην Ευρωβουλή. Με την Ευρωβουλή.